Γεια σας φίλοι μου, πάλι ξεκινάμε να κάνουμε ένα live. Πρώτη φορά είναι, να δούμε αν η σύνδεση πιάνει. Γι' αυτό δεν θα ξεκινήσω ακόμα, να δούμε πρώτα αν θα μας το διακόψει και αυτό. Μέχρι να μπείτε μέσα, λέω να ξεκινήσω να κάνω μερικά τέτοια live, αν μας αφήνει και το ίντερνετ εδώ πέρα στην Ελλάδα, ξέρετε πόσο περίεργο είναι, για να μπαίνω και να μοιραζόμαστε μερικές στιγμές μαζί, για να σας μοιράζω ορισμένες ιδέες. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για ένα διαλογισμό που έκανα, μια φαντασία θα λέγαμε, μια ιδέα θα λέγαμε, μια συνειδητοποίηση θα λέγαμε, σχετικά με την αντίληψη του εαυτού, σχετικά με το εγώ μας. Να ξεκινήσω, εντάξει, δουλεύει κανονικά, ωραία. Αυτή η εντύπωση που μου ήρθε στο μυαλό, είναι όπως ξεκίνησα και είπα στο προηγούμενο βιντεάκι που κόπηκε, που διακόπηκε, σχετικά με την αντίληψη του εαυτού μας και όλο τον κόσμο που υπάρχει γύρω. Θα λέγαμε, στα παλιά χρόνια υπήρχε ένα γεωκεντρικό σύστημα, όπου η γη ήταν στη μέση και όλα γυρίζανε γύρω της. Είχαμε την αντίληψη ότι ο πλανήτης γη ήταν το κέντρο και οι αστρολόγοι λέγανε ότι τα πάντα γυρίζουν γύρω από τη γη. Μετά, με μια αναβάθμιση της συνειδητότητάς μας, καταλάβαμε ότι στο κέντρο δεν ήταν η γη, αλλά ήταν ο ήλιος. Βάλαμε λοιπόν τον ήλιο και μας είπαν οι επιστήμονες ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη. Αυτό τον εγωκεντρισμό ή γεωκεντρισμό τον οποίο έχουμε, θέλω να το φέρω μέσα μας. Και τον ηλιοκεντρισμό μαζί με τον γεωκεντρισμό να το φέρω μέσα μας και να κάνουμε ότι στην πραγματικότητα ο εαυτός μας, θα λέγαμε, είναι ο γεωκεντρισμός. Είναι η αντίληψη που έχουμε. Είναι η πλάνη που βλέπουμε. Είναι η πλάνη ότι ο ήλιος και η σελήνη γυρίζουν γύρω-γύρω από μας, ενώ στην πραγματικότητα μόνο η σελήνη γυρίζει γύρω μας και η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, συμβαίνει και μέσα μας. Μέσα μας, τον εαυτό μας, αν ο ήλιος είναι το ανώτερο κομμάτι μας και η σελήνη, θα λέγαμε, είναι το κατώτερο κομμάτι μας, βλέπετε όπως στη γη, αυτά τα δύο το βλέπουμε σε ίδιο μέγεθος, ενώ δεν είναι, και νομίζουμε ότι έχει την ίδια απόσταση, ενώ δεν είναι, έτσι ακριβώς, φίλοι μου, όταν είμαστε μέσα στην συνειδητότητα, μέσα στο Matrix, στο 3D που ζούμε, αυτόματα βλέπουμε ότι το κατώτερο από εμάς σημείο, τα διάφορα πάθη, οι εθισμοί θα λέγαμε, οι ετερόφωτοι και όχι οι αυτόφωτοι, ότι φαίνονται φαινομενικά όπως φαίνεται ο ήλιος και η σελήνη όταν είμαστε στη γη. Όταν είμαστε στη γη λοιπόν, μέσα στο εγωκεντρισμό του εαυτού μας, βλέπουμε την πλάνη και το φωτεινό σημείο μας, ο ήλιος, και θα λέγαμε το σκοτεινό σημείο μας, η σελήνη, για μας φαίνεται το ίδιο. Ο άνθρωπος που θέλει να ρίξει τη συνειδητότητά του και να πάει προς τον ήλιο, πρέπει να κάνει αυτό που ακριβώς καταλάβει και η ανθρωπότητα σχετικά με τη σφαίρα που λέγεται γη και τον ήλιο. Και τότε θα καταλάβει ότι στην πραγματικότητα η συνειδητότητα που έχουμε είναι αυτή που, ενώ γίνεται το κέντρο, γύρω-γύρω η υποσυνείδητη εαυτή μας, η εθισμένη εαυτή μας, τα διάφορα εγώ μας, τα κατώτερα, γυρίζουν γύρω το κεντρικό άξονα της συνείδησής μας. Ενώ ο ανώτερος εαυτός είναι ο ήλιος που εμείς γυρίζουμε γύρω από εκεί. Η ψυχή μας, η πηγή που λέμε καμιά φορά. Παραλληλήστε αυτό το πράγμα που σας είπα, φέρτε το μέσα σας διαλογιστικά, και ενώστε ακριβώς αυτό που συμβαίνει στον ψυχισμό μας με αυτό που συμβαίνει έξω στο διάστημα. Και ενώστε αυτό το μέσα μας με το έξω μας. Θα αντιληφθείτε την πλάνη την οποία βρίσκεται κάθε άνθρωπος που δεν έχει βγει απ' έξω να καταλάβει ότι πέραν από το εγώ μας είναι η αληθινή υπόσταση σαν άτομα που είμαστε. Και να καταλάβει ποια είναι η σελήνη και πώς γυρίζει γύρω και έχει το μαγνητισμό να μπορεί να διαφύγει, δηλαδή να έχει παραπάνω κέντρο βάρους συνειδητότητας, και πότε ο ίδιος ο ψυχισμός μας, η ίδια προσωπικότητά μας έλκεται
από το φωτεινό σημείο που λέμε ήλιος και γυρίζει γύρω-γύρω. Κάντε αυτή την αναλογία για να καταλάβετε τον άνθρωπο στο σπήλαιο του Πλάτωνα. Για να καταλάβετε τον άνθρωπο που είναι εκεί εγκλωβισμένο στην πλάνη. Και να καταλάβετε ότι μεταξύ του ηλιοκεντρισμού και του γεωκεντρισμού, μεταξύ του εγώ και του ανώτερου εαυτού μας, πρέπει να υπάρξει μια γέφυρα. Γιατί στην πραγματικότητα εδώ που ζούμε πάνω στη γη, έχουμε αυτή την αντίληψη και αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Όμως όταν φεύγουμε έξω από το εγώ μας, έξω από το γεωκεντρισμό και μπούμε στον ηλιοκεντρισμό, τότε το καταλαβαίνουμε. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και μέσα μας. Αυτό ακριβώς πρέπει να φύγουμε απ' έξω από τον εαυτό, τη συνειδητότητα της στιγμής δηλαδή που έχουμε, να μπορούμε να δούμε όλο το κόνσεπτ, να καταλάβουμε την υπόστασή μας, εκεί πέρα ακριβώς που είμαστε, να καταλάβουμε πώς η δική μας σελήνη γυρίζει από πίσω και γύρω γύρω μας και πώς εμείς γυρίζουμε γύρω από τον ήλιο. Και πώς όταν είμαστε εδώ πέρα στο 3D, όλα αυτά φαίνονται ακριβώς το ίδιο. Μέσα στην πλάνη που δημιουργείται. Και αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω. Αυτή την αλληγορία ήθελα να σας πω και με αυτό να κλείσω. Εύχομαι να πήγε καλά το βιντεάκι. Ειρήνη σε όλους σας.